Τι μπορεί να σου τύχει από τη μια στιγμή στην άλλη. Εντάξει, μωρέ, τώρα μην το σκέφτεσαι, τελείωσε. Τι τελείωσε, ρε βούλα. Εδώ έπεσε ολόκληρο μπαλκόνι απάνω. Μπροστά μου. Αν είχε πέσει πάνω μου, δεν θα είχαμε τώρα αυτή την ψιλοκουβέντα. Και εσύ, ρε βούλα, πρόσεχε, ρε παιδάκι μου που πας. Τι να έκανε, δηλαδή. Κοίτα και λίγο απάνω. Γιατί εσύ όταν περπατάς ήταν σε πάνω. Και κάτω και απάνω. Δεν είμαι κότα που πίνει νερό να κοιτάζω πάνω. Ο άνθρωπος όταν περπατάει κοιτάει μπροστά. Κάποτε δηλαδή, γιατί τώρα όλοι κοιτάνε τα κινητά τους και τους πατάνε τα αυτοκίνητα. Δεν εννοώ αυτό, ρε μπούφο. Αλλά. Το μπαλκόνι του Κωνσταντογιαννάκη είναι τιμόρροπο. Το ξέραμε. Δεν πας να περάσεις από κάτω. Από πού το ξέραμε. Τόσα χρόνια είναι εγκατελειμμένο το σπίτι. Δεν καταραίουν όλα τα εγκατελειμμένα σπίτια. Άλλωστε ο Κωνσταντογιαννάκης έρχεται μια-δυο φορές το χρόνο. Έρχεται για διακοπές, όχι για δουλειές. Εγώ του το είχα πει τα Χριστούγεννα. Τι του είχες πει. Του είχα πει ότι το μπαλκόνι του έχει πάρει το κατήφορο. Γέρνει. Ω, καλά. Σιγά μην έδωσε σημασία αυτό. Μπα. 120 χρόνια στέκει, μου λέει, το σπίτι μου. Τώρα θα πέσει. Κάποια στιγμή του λέω θα πέσει. Τίποτα αυτό. Δεν έχει ανάγκη, μου λέει. Το τσαρδί μου είναι κάστρο. Ναι, μέχρι που έπεσε το τσαρδί του στο κεφάλι μας και σκάσαμε. Ναι, θα του κάνω μήνυση. Να σου πω, το σκέφτηκα κι εγώ, αλλά. Ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο. Πώς δεν αξίζει τον κόπο. Παραλίγο να σκοτώσει τη γυναίκα μου. Τη βουλίτσα μου, τη ζωή μου. Εγώ δηλαδή, τι θα έκανα χωρίς εσένα. Τι στο διάλογο μπήκε στο μάτι. Καμιλοπάρδαλη. Αχ, μηνά μου, πόσο σε αγαπάω. Άσε επιτορικές.